με το οποίο γιορτάζουμε στις 9 Μαΐου, η οποία αποτελεί τη Μέρα της Ευρώπης. Για αρχή θα δούμε κάποια εισαγωγικά πράγματα σχετικά με την Ήπειρο της Ευρώπης και μετά θα περάσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ημέρα αυτή. Λοιπόν, όπως βλέπετε και πίσω από το χάρτη, ποια είναι η Ευρώπη? Η Ευρώπη είναι μία από τις 7 Ηπείρους. Ξέρετε ποιες είναι οι υπόλοιπες? Ποιες είναι οι άλλες? Η Αφρική. Ναι. Η Αφρική. Ασία, Αμερική. Η Ασία, Αμερική. Ουγγιανία. Δεν ξέρω και πολύ καλά. Πες Θεσσαλία όμως. Η Αμερική, η Αφρική, η Ασία, η Οκεανία. Α, η Αμερική. Και η Ευρώπη. Η Ευρώπη είπαμε. Ωραία. Λοιπόν, η Ευρώπη είναι η τέταρτη σε έκταση από τις 7 Ηπείρους και καταλαμβάνει, μαζί με τα νησιά περιλαμβάνει περίπου 10.500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και αποτελεί έτσι το 7% της συνολικής σειράς που έχουν στο πλανήτη. Ξέρει κάποιος τώρα να μου πει το μύθο της αρμαϊκής της Ευρώπης? Οι οποίοι αγίναν στην Τηλεφάσα ήταν οι ηγεμόνες της Φινίκης. Μια μέρα η Ευρώπη, αφού είχε μεγαλώσει, κατέβη κάτω στην παραλία και έπαιζε με τις φίλες της, όπου την είδε ο Δίας και την ερωτεύτηκε. Αλλά επειδή δεν μπορούσε να την κατακτήσει, αποφάσισε να μεταμορφωθεί σε τάβρο. Έτσι η Ευρώπη είδε τον τάβρο, πήγε κοντά, τον χάριξε, της άρεσε, ανέβηκε στη ράχη του και ο Δίας την πήρε μακριά. Καθώς πετούσε λοιπόν, μακριά από τη Φινίκη, η Ευρώπη έκλαιγε γιατί κατάλαβε ότι την άρπαξε. Βέβαια δεν είχε καταλάβει ακόμα την Αυδία, αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Γιατί? Γιατί δεν μπορούσε να κατέβει, γιατί σκοτωνόταν. Τελικά έφτασε στην Κρήτη, όπου ο Δίας ξαναπήρε την κανονική του μορφή ως Θεός, πήρε την Ευρώπη στο δικτέο άντρο και εκεί απέκτησαν τρεις γιους. Το Μίνα, τον Αδαμάνθη και τον Σερπιδόνα. Έπειτα ο Δίας έφυγε, εγκατέλειψε την Ευρώπη, επέστρεψε στον Όλυμπο, αλλά φρόντισε να την αποκαταστήσει πρώτα και την πάτριψε με τον βασιλιά της Κρήτης, τον Αστερίωνα. Η Ευρώπη με τον Αστερίωνα δεν απέκτησαν δικά τους παιδιά, αλλά ο Αστερίωνας υιοθέτησε αυτά που είχε αποκτήσει με τον Δία. Μετά τα ξέρουμε ότι αφού πέθανε ο Αστερίωνας, βασιλιάς της Κρήτης έγινε ο Μίνωας. Ωραία. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες άλλες εκδοχές του μύθου. Σύμφωνα με την παράδοση των Γορτινίων. Η παράδοση των Γορτινίων. Τα από κάτω. Αυτά που βλέπει τα εισαγωγικά. Μηδέ. Κι. Μηδέ. Εισαγωγικά μέσα. Στο δεύτερο κομματάρι, εισαγωγικά. Μηδέ του κοσμολόιδου φίλικα την κόλπο όσα αγαπούσα που το Ραδάμανθη μου γέννησε τον ισόθεο μήνα. Ωραία. Αυτά υποτίθεται ότι είναι τα λόγια του Δία. Ωραία. Τα οποία βρίσκονται στην Ιλιάδα. Ευχαριστώ πολύ. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και οι κάτω χώρες. Ωραία. Αυτές οι προκαλούν. Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία. Αυτές οι χώρες μπήκαν από το 1952 με. Η Ιρλανδία, η Ηνωμένα Βασίλεια. Ωραία. Αυτές προσχώρησαν με. Γαλλία. Θα πει τα κόμματα, πε τα κόμματα. Ωραία. Αυστρία, Φιλανδία, Σουηδία. Ωραία, αυτές μπήκαν. Λετωνία, Κύπρος, Λετωνία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία, Σλοβακία. Ωραία, αυτές ήταν. Πότε μπήκαν, το 2007.
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Ελληνικό Συνέδριο. Ωραία. Βλέπουμε ένα παιδάκι να κάνει παντινιά. Ναι. Τι πιστεύεις ότι δείχνει αυτό? Ότι είναι το παιδί μου. Δεν μπορούσε. Καλή, το εμπάρχο σε εξή. Θα μπορούσε και να είναι και η Ευρώπη των ταχυτήτων. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προχωρήσει σε πιο ψηλά επίπεδα και να κάνει ένα πιο ευκολικό. Ωραία. Άλλο θα να σχολιάσει άλλη αφίσα. Δώστε το μικρόφωνο. Δώστε το μικρόφωνο. Εκεί τα παιδάκια που έχουν μπαλάνια. Τα παιδάκια που έχουν μπαλάνια, δηλαδή ότι είναι χαρούμενα να παίζουν και κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να παίζει, να έχει. Η σχολική θα το δείχνει πέρα το. Ότι κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει σχολείο, το δικαίωμα να έχει το δικό του πτυχίο. Ωραία. Ναι. Το γραφείο το οποίο θα κάνει τα μαθήματά του. Οπότε δηλαδή μια Ευρώπη η οποία διασφαλίζει τα δικαιώματα των παιδιών και των πολιτών. Ωραία. Άλλο θα την ασχολιάσει τη ΣΑ. Άλλο θα την ασχολιάσει τη ΣΑ. Γιατί έχουμε κι άλλε. Η πέμπτη εικόνα με τα παιδιά που ζωγραφίζουν. Ωραία. Θέλω να μα δείξει ότι όλοι είμαστε ίσοι και ότι κάποιο δεν διαφέρει από το καθένα. Πολύ ωραία. Ας είναι μικρός κοντά σου. Ωραία, γιατί διάβασε το τίτλο που λέει. Μίλες αυτή και εμείς, αλλά εσύ και εγώ. Ωραία, αυτό τι καταλαβαίνεις από αυτό. Και ο άλλος να έρθει
καταδικός, πρέπει να κάνουμε παρέα και να μην τον ξεχωρίζουμε από τα άλλα παιδιά. Πολύ ωραία. Αυτή εκεί πέρα στη μέση με το 9. Ότι η 9 Μαΐου η μέρα της Ευρώπης, ότι γιορτάζουμε όλα αυτά που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ανθρώπους και για τη φύση στις 9 Μαΐου. Συμβολίζουν και το χρόνο του κάθε ανθρώπου και δεν έχει σημασία.